Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στη διαδικτυακή ομιλία τη σημερινή του ΙΑΣΟ με ομιλητή τον κύριο Παπαδημητρίου, που αφορά στις εξελίξεις στη συστηματική θεραπεία του καρκίνου τραχύλου της μήτρας και το ρόλο της ανοσοθεραπείας. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι η συχνότερη αιτία θανάτου στη γυναικολογία, στη γυναικολογική ογκολογία σε παγκόσμια κλίμακα. Το 80% περίπου των κρουσμάτων παρουσιάζονται σε υπανάπτυκτες χώρες σήμερα, στις οποίες και τα μέσα αντιμετώπισης του νοσήματος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά. Στις χώρες του δυτικού κόσμου παρουσιάζονται περίπου το 20% των κρουσμάτων, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου του πληθυσμού με το τεστ Παπα-Νικολάου. Ωστόσο, και στις χώρες αυτές, ο καρκίνος του τραχύλου εξακολουθεί και αποτελεί πρόβλημα και γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η έρευνα για την βελτίωση των προϋποθέσεων αντιμετώπισης του. Αξίζει να πούμε ότι η πρώτη ριζική χειρουργική επέμβαση στην ογκολογία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Το ίδιο ισχύει και για την πρώτη εφαρμογή ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση νεοπλασματικού νοσήματος. Και το annual report, όταν πρωτοφτιάχτηκε, αφορούσε μόνο αποτελέσματα για της θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Η φαρμακευτική αγωγή μέχρι πριν από 20-25 χρόνια είχε καθαρά παρηγορητικό ρόλο. Ωστόσο, μελέτες πριν από 20 χρόνια περίπου απέδειξαν ότι η ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων με βάση την πλατίνα, ταυτόχρονα με την ακτινοθεραπεία, βελτιώνει κατά πολύ το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Από τότε και μετά, η φαρμακευτική αγωγή έχει μπει στην καθημερινή πράξη για την αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Ένα άλλος τομέας προόδου τα τελευταία χρόνια είναι η μοριακή βιολογία. Χάρη στην πρόοδο που σημειώθηκε, έχει επιτραπεί η κατανόηση των μηχανισμών και των οδών μεταγωγής σημάτων στα καρκινικά κύτταρα και αυτό οδήγησε στην ανέβρεση θεραπείων με μοριακή στόχευση. Πιστεύουμε ότι οι θεραπείες με μοριακή στόχευση έχουν καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, έχουν λιγότερες επιπλοκές, συνδυάζονται επίσης με άλλα φάρμακα ή με άλλες μορφές θεραπείας και γι' αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρα η έρευνα στον τομέα αυτό. Βέβαια, προϋποθέτει την ανέβρεση στόχων στα καρκινικά κύτταρα, γεγονός το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ακόμη βρίσκεται η έρευνα στην παιδική της ηλικία. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά αισιόδοξα αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νέο αγκιογένεση, η οποία συμβαίνει στους καρκινικούς όγκους. Ένας άλλος τομέας, ο οποίος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η ανοσοθεραπεία. Στην ανοσοθεραπεία προσπαθούμε να βρούμε αντιγονικούς παράγοντες στα καρκινικά κύτταρα και να αναπτύξουμε φάρμακα και φαρμακευτικούς χειρισμούς, είτε με τα φάρμακα μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με κυταροτοξικά ή με άλλα είδη θεραπείας για την αντιμετώπιση τους. Γι' αυτό το θέμα θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου, τον οποίον έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να σας παρουσιάσω και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, τον κύριο Αντζακλή, που μου έδωσε την ευκαιρία να το κάνω. Ο κύριος Παπαδημητρίου έχει βαδίσει ένα δρόμο ακαδημαϊκό γεμάτο από άριστα, από αριστεία. Άριστα στα μαθητικά του χρόνια στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Άριστα το πτυχίο της ιατρικής.
άριστα στη διδακτορική του διατριβή. Ειδικεύτηκε στην παθολογία στο Λαϊκό Νοσοκομείο, μετά στην παθολογική ογκολογία στο Αλεξάνδρα και μετά με υποτροφίες και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη μετεκπαιδεύτηκε στην κλινική, στην αιματολογία, αιματολογική ογκολογία και την μεταμόσχευση του μυελού των οστών σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γερμανίας, στο Βερολίνο. Έχει μια διαδρομή η οποία είναι αξιοζήλευτη και στην οποία έχει ανέβει όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας στην ακαδημαϊκή σκάλα. Ο κ. Παπαδημητρίου είναι καθηγητής παθολογικής ογκολογίας εδώ και πολλά χρόνια. Διευθύνει με πολλή επιτυχία το τμήμα παθολογικής ογκολογίας σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Αρετέιο και φυσικά και εδώ στο ΙΑΣΟ. Έχει ένα πολύ πλούσιο συγγραφικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο. Πάμπολα κεφάλαια σε συγγράμματα ξένα, χιλιάδες citations και διοργάνωση πάρα πολλών συνεδρίων κτλ. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να μου επιτρέψετε να πω και τελειώνω, είναι ότι κυρίως τον κύριο Παπαδημητρίου τον ξεχωρίζει, τον διακρίνει η φιλική σχέση που έχει με τους συνεργάτες του και κυρίως η αφοσίωση και η αγάπη που δείχνει στους ασθενείς του. Τα λόγια σου είναι συγκινητικά, δηλαδή πραγματικά αισθάνομαι υπερβολικά μήχανα. Σε ευχαριστώ από όλη την καρδιά μου και θα ήθελα να πω ότι επίσης είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή η παρουσία σου, φίλε Στέλιο, σε αυτό το τραπέζι. Με τον κύριο Φωτίο γνωριζόμαστε δεκαετίες ολόκληρες. Ο κύριος Φωτίο πραγματικά άνοιξε τους δρόμους στην γυναικολογική ογκολογία στη χώρα μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από τη μεριά μου και τον καθηγητή, τον κύριο Αντσακλή, τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, που μου εμπιστεύτηκε την ομιλία αυτή, και τη φίλη μου την Κίτρινη Παυλάκη, δεν ξέρω αν φαίνεται, την καθηγήτρια παθολογικής ανατομικής. Όλοι αυτοί είναι πραγματικά σημαντικοί φίλοι σε μια προσπάθεια την οποία κάνουμε ενιαία. Αποφάσισα να μιλήσω για τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας όσον αφορά τη θεραπευτική του αντιμετώπιση από προσυστημητικής πλευράς, μιας και οι εξελίξεις αυτές ήταν σημαντικές τα τελευταία χρόνια και αφορούσαν όχι μόνο την καταπολέμηση της αγκιογένεσης, αλλά αναγνωρίζοντας διαρκώς περισσότερο το ρόλο της ανοσοθεραπείας, φαίνεται σήμερα πως η ανοσοθεραπεία θα παίξει ένα κυρίαρχο ρόλο στην αντιμετώπιση του προχωρημένου νοσήματος, φαντάζομαι και σε αργότερα χρόνια και όχι μόνο του προχωρημένου νοσήματος. Όλο αυτό είναι κατανοητό αν αναλογιστεί κανένας ότι πρακτικά ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι ένας καρκίνος ο οποίος προκαλείται από τον HPV. Και αν σκεφτούμε τι κάνει η διαμόλυνση και τα στάδια της διαμόλυνσης, τότε επίσης μπορούμε να αντιληφθούμε την καρκινογένεση όπως αυτή προκύπτει από τις πρωτεΐνες, τις οποίες θα δείξω μετά. Και με βάση τη γνώση αυτή μπορεί κανείς να αναπτύξει κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την καρκινογένεση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, έχουμε ένα σημαντικό ρόλο των τριών πρωτεϊνών που είναι η Ε5, η Ε6 και η Ε7. Ας πούμε λοιπόν μία προς μία τι κάνουν οι πρωτεΐνες αυτές. Να θυμίσω ότι στα κύτταρα ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, ο οποίος είναι ένας διαμεμβρανικός υποδοχέας και έχει σαν συνδέτη τον επιδερμικό αυξητικό παράγοντα, ανακυκλώνεται. Που σημαίνει ότι ένα ποσό από τα μόρια αυτού θα καταστραφούν ενδοκυτάρια μέσα σε καινοτόπια με τη δράση μιας ατεπεάσης η οποία κάνει οξύνη στο περιβάλλον και έτσι διασπάται η πρωτεΐνη. Έρχεται λοιπόν η πρωτεΐνη Ε5, η οποία συνδέεται με την ατεπεάση, την απενεργοποιεί με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η αποδόμηση αυτή του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα. Με άλλα λόγια, στην ουσία θα έχουμε μία υπερβολική έκφραση του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα στην επιφάνεια ενός συνοπλασματικού κυττάρου. Και αυτό οδηγεί με τη σειρά του σε αναστολή της απόπτωσης, αλλά και σε αυξημένο κυταρικό πολυπλασιασμό, ενώ επίσης ένα άλλο σημαντικό κομμάτι το οποίο κάνει αυτή η αυξημένη ανακύκλωση του GFR είναι ότι αυξάνει μέσα διάφορων μηχανισμών την έκφραση του VGF. Άρα έχουμε μία πρωτεΐνη
η οποία συμμετέχει στην καρκινογένεση, αλλά παράλληλα επίσης αυξάνει και την αγκιογένεση μέσω της αυξημένης εύκρασης του VEGF. Πάμε τώρα σε μια δεύτερη πρωτεΐνη, την Ε7. Να θυμίσω ότι στα κύτταρα οι αποπτωτικοί μηχανισμοί, δηλαδή οι μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν σε αυτό που λέμε προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο, έχουν δύο οδούς, μία εξωγενή οδό και μία ενδογενή οδό, αλλά ένα βασικό κομμάτι, ένα βασικό μόριο σε αυτές τις δύο οδούς είναι το μόριο P53. Έρχεται λοιπόν η πρωτεΐνη Ε6 και αδρανοποιεί το P53. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Έχει σαν αποτέλεσμα την αναστολή της απόπτωσης και επίσης παράλληλα τον αυξημένο κυταρικό προπλασιασμό. Αυξάνεται η έκφραση μέσα από διάφορες οδούς της θρομοσπονδίνης 1 και το τελικό πάλι αποτέλεσμα είναι η αυξημένη έκφραση του VEGF. Άρα έχουμε πάλι δύο πρωτεΐνες οι οποίες μεταξύ των άλλων οδηγούν σε αυξημένη έκφραση του VEGF. Και τέλος να θυμίσω την πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος και πώς εδώ υπάρχει αλληλεπίδραση με την τρίτη ογκογόνο πρωτεΐνη του HPV, την Ε7. Η πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος είναι μια πρωτεΐνη η οποία είναι συνδεμένη με τον Ε2F, είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας και δεν τον αφήνει αυτό να λειτουργήσει ώστε να υπάρξει μεταγραφή τέτοιων πρωτεΐνων, τέτοιων παραγόντων, οι οποίες με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στην πρόοδο του κυταρικού κύκλου από τη φάση G1 στη φάση S. Όταν λοιπόν η πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος φωσφοριλειωθεί, απομακρύνεται από το μεταγραφικό παράγοντα και αρχίζει η μεταγραφή των πρωτεΐνων εκείνων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εξέλιξη του κυταρικού κύκλου. Τη δουλειά αυτή στα φυσιολογικά κύτταρα την κάνει η κυκλίνη D μαζί με τις κυκλινοεξαρτώμενες κινάσεις 4 και 6. Με άλλα λόγια, δηλαδή, το σύμπλοκο αυτό φωσφοριλειώνει το ρετινοβλάστομα, την πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος, την απομακρύνει από τον πυρήνα και ο Ε2F κάνει τη δουλειά του. Έρχομαστε λοιπόν εδώ πέρα με μια άλλη πρωτεΐνη, την Ε7, που ακριβώς κάνει τη δουλειά των κύκλων εξαρτώμενων κινασών. Μάλλον και δηλαδή συνδέεται με την πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος, την απομακρύνει από το σύμπλοκο και το τελικό αποτέλεσμα είναι να έχουμε ένα αυξημένο κυταρικό προπλασιασμό, παράλληλα πάλι με την αύξηση της έκφρασης του VEGF, όπως επίσης η σύνδεση της Ε7 μπορεί να γίνει και με τις λεγόμενες διακετυλάσεις των ιστονών, που και αυτό με τη σειρά του πάλι μέσα από άλλο μηχανισμό οδηγεί σε αυξημένη έκφραση του VEGF. Με άλλα λόγια και περιληπτικά, έχουμε τρεις ογκογόνες πρωτεΐνες, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικό στην ογκογένεση. Η γνώση των οδών αυτών μας έχει δώσει πολλά όπλα και μελλοντικά θα έχουμε ακόμα καλύτερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της ογκογένεσης από την ιό HPV. Ας πάμε λοιπόν να δούμε στη μεταστατική νόσο και απευχόμεθα όλοι να υπάρχει μεταστατική νόσος, μιας και η πρόληψη του καρκίνου του τραχείου της μήτρας είναι θέμα αναγκαίο στους διάφορους πληθυσμούς. Σήμερα έχουμε το εργαλείο αυτό με τον εμβολιασμό στις μικρές κοπέλες και στα αγόρια τα νεαρά με τα αντίστοιχα εμβόλια, όμως σε κάποιες άρρωστες που θα εμφανίσουν νόσο ή και σε άρρωστες οι οποίες έχουν νοσεί στο παρελθόν, θα αναπτυχθούν μεταστάσεις και εδώ η νόσος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μεταξύ των άλλων με χορήγηση φαρμακευτικών παραγόντων. Έχουμε λοιπόν έτσι δραστικούς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες και ανέφερε προηγουμένως στην εισαγωγή του, στην πολύ ωραία εισαγωγή του καθηγητής κ. Φωτίου για την πλατίνα. Έχουμε λοιπόν μια μελέτη, την GOG204, η οποία τυχεοποίησε 4 διαφορετικά πρωτόκολλα που είχαν ένα φάρμακο το καθένα, αλλά σαν σταθερό συμμετέχον φάρμακο είχαν τη πλατίνη. Έτσι λοιπόν συγκρίθηκε σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του τραχείου της μήτρας ο συνδυασμός της πακλιταξέλης με σισπλατίνη, της βίνορελμπίνης με σισπλατίνη, της γέμισιταμπίνης με σισπλατίνη και της τοποτεκάνης με σισπλατίνη. Ήταν μια πολύ ωραία σχεδιασμένη μελέτη, γιατί πρακτικά συνέκρινε 4 δραστικά φάρμακα μαζί με το πλέον δραστικό, το οποίο ήταν σισπλατίνη. Τι μας έδειξε η μελέτη αυτή? Μας έδειξε ότι ο συνδυασμός της σισπλατίνης με την πακλιταξέλη υπερέχει των άλλων όσον αφορά καταρχήν τις αντικειμενικές ανταποκρίσεις. Μπορεί κανείς να δει με το κόκκινο αστέρι ότι αυτές ανέρχονται κοντά στο 30%. Και όχι μόνο αυτό. Φάνηκε ότι ο συνδυασμός αυτός υπερέχει και όσον αφορά τη συνολική επιβίωση. Με άλλα λόγια, ερχόμαστε το 2013 και λέμε ότι το gold standard της χημειοθεραπείας για τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας είναι ο συνδυασμός της πακλιταξέλης είτε σε 24ωρη έγχυση μαζί με σισπλατίνη στα 50 mg ή ο συνδυασμός πακλιταξέλης σε 3ωρη έγχυση μαζί πάλι με την ίδια δόση της σισπλατίνης. Όλα αυτά μέχρι το 2013. Με βάση τη γνώση όμως που ανέφερα προηγουμένως της αντιαγκιογένεσης και της
δράσεις των φαρμάκων αυτών, λόγω ακριβώς του μηχανισμού με τον οποίο δημιουργούνται τα καρκινικά κύτταρα στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ή χωρίς αντιαγκυγεννητικών παραγόντων, έκανε ένα μεγάλο άλμα στη θεραπευτική προσπάθεια που καταβάλουμε στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε προβλεπτικούς παράγοντες που αφορούν την αντιμετώπιση ενός αρρώστου με συσπλατίνη, διότι πολλές φορές στην καθημερινή πράξη τους ξεχνάμε. Βλέπει λοιπόν κανείς αριστερά μια σειρά από προγνωστικούς παράγοντες και οι οποίοι μπορεί να ταξινομήσουν τις γυναίκες σε γυναίκες χαμηλού κινδύνου όταν έχουν θετικούς 0-1 παράγοντες, ενδιάμεσου κινδύνου 2-3 και υψηλού κινδύνου 4-5. Η ταξινόμηση αυτή των ασθενών σε τρεις ομάδες κινδύνου έχει μεγάλη σημασία, διότι μπορεί αφενός να προγνώσει τη διάμεση επιβίωση, αλλά επίσης μπορεί να καθοδηγήσει και πρέπει να καθοδηγεί τους θεραπευτικούς μας χειρισμούς. Για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία έχει κατηγοριοποιηθεί στην ομάδα του ψηλού κινδύνου έχει progression free survival, το οποίο φτάνει μόνο στους 3 μήνες, ενώ αντίστοιχα μια γυναίκα που ανήκει στην ομάδα χαμηλού κινδύνου έχει ένα progression free survival, το οποίο φτάνει στους 6 κάτι μήνες. Αντίστοιχες είναι και οι συνολικές επιβιώσεις. Έτσι λοιπόν, η πιθανότητα της συνολικής επιβίωσης είναι σε μια γυναίκα η οποία ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου κατά μέσο όρο κοντά στους 5,8 μήνες, στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου λίγο κάτι πιο κάτω από τους 10 μήνες και στην ομάδα του χαμηλού κινδύνου είναι κοντά στους 11 μήνες. Είναι πολύ μεγάλες διαφορές και οι οποίες θα πρέπει ή θα έπρεπε τότε να καθορίσουν θεραπευτική μας απόφαση σε μια γυναίκα με μεταστατικό καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ερχόμαστε στη σημερινή θεραπευτική προσέγγιση. Το 2014 δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine μια καταπληκτική κατά τη γνώμη μελέτη, η οποία συνέκρινε τα διάφορα φάρμακα τα οποία έχουν δράσει στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας με ή χωρίς συσπλατίνη και επίσης με ή χωρίς μπεφασίζουμαμπ. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ πιο αναλυτικά στη μελέτη αυτή. Στον πρώτο βραχίωνα, τον βλέπετε πάνω-πάνω, συνδυάστηκε η πακλιταξέλη μαζί με συσπλατίνη. Στο δεύτερο βραχίωνα, ακριβώς το ίδιο σχήμα, με την προσθήκη του αντιαγκυγεννητικού παράγοντα, το μπεφασίζουμαμπ, είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα το οποίο στρέφεται έναν του VEGF. Στον τρίτο βραχίωνα, η πακλιταξέλη με ένα μη πλατινούχο φάρμακο την τοποτεκάνη. Και στον τέταρτο βραχίωνα, ακριβώς το ίδιο σχήμα, μαζί με μπεβασίζουμαμπ. Ήθελαν, με άλλα λόγια, οι ερευνητές να διευκρινίσουν ποιο είναι το καλύτερο χημεθεραπευτικό σχήμα και επίσης με ποιο καλύτερο χημεθεραπευτικό σχήμα θα είναι πιο αποτελεσματική η αντιαγκυογένεση. Τι μας έμαθε λοιπόν η μελέτη αυτή? Μας έδειξε ότι ο συνδυασμός, ο οποίος περιέχει συσπλατίνη, υπερτερεί στο progression free survival εκείνη που δεν την περιέχει. Αλλά όμως αυτό δεν μεταφράζεται και σε μεγαλύτερο όφελος στη συνολική επιβίωση. Οι καμπύλες οι οποίες σύγκριναν ένα σχήμα με πλατίνα έναντι ενός σχήματος χωρίς πλατίνα φαίνονται στο αριστερό μέρος της εικόνας. Και δεξιά φαίνεται η συνολική επιβίωση, το αριστερά είναι το progression survival, δεξιά φαίνεται η συνολική επιβίωση η οποία δεν διαφοροποιείται. Μας έδειξε επίσης ότι η προσθήκη του μπεφασίζουμαμπ αυξάνει το progression survival όποια και χημεθεραπεία να δώσουμε. Και αυτό είναι μια σημαντική γνώση. Μας έδειξε τρίτον ότι το όφελος συνολική επιβίωση από την προσθήκη του μπεφασίζουμαμπ αφορά το συνδυασμό που περιέχει στη συσπλατίνη και όχι εκείνο που δεν την περιέχει. Άρα εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι αν αναλύσουμε τις ομάδες εκείνες οι οποίες πήραν στη συσπλατίνη, η ομάδα εκείνη η οποία πήρε επιπλέον το μπεφασίζουμαμπ θα έχει όφελος και στη συνολική επιβίωση. Άρα η μελέτη αυτή απάντησε σε 3 πολύ βασικά θέματα τα οποία ξεκαθάρισαν με ασφάλεια ποιο θεραπευτικό συνδυασμό πρέπει να χρησιμοποιούμε. Είχε ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες η συμπερίληψη του μπεφασίζουμαμπ στη θεραπεία του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, όπως η δημιουργία συρυγγείων και η αρτηριακή υπέρταση, καθώς και θρομβοεμβολικά επεισόδια. Και αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν σχέση με την ειδική χορήγηση του μπεφασίζουμαμπ. Ερχόμαστε λοιπόν μέχρι το 2019 και από εκεί πέρα και μετά και λέμε ότι gold standard αγωγή, συστηματική θεραπεία του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας είναι ο συνδυασμός της πακλιταξέλης με συσπλατίνη πλας μπεβασίζουμα, είτε αυτό χορηγηθεί
σε 3-ωρη έγχυση, είτε χορηγεί σε 24-ωρη έγχυση. Πρακτικά, γιατί η 24-ωρη έγχυση σήμερα έχει εγκαταλειφθεί και χορηγούμε τα φάρμακα αυτά σε το ταξόλ, την παγκλιταξέλη σε 3-ωρη έγχυση. Προχωρώ τώρα στον διαρκώς εξελισσόμενο ρόλο της άνοσοθεραπείας. Και όσον αφορά την άνοσοθεραπεία στον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, μπορεί να διακρίνει κανείς τις παρεμβάσεις με εμβόλια, αλλά και τις παρεμβάσεις με τα ανακόμενα φάρμακα, τα οποία είναι αναστολής των σημείων ελέγχου της άνοσης απάτησης. Είναι αυτά που όλοι ξέρουμε σαν checkpoint immune inhibitors. Ας ξεκινήσουμε με τα πρώτα. Έτσι λοιπόν, στο προστάσιο μας για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουμε τα προφυλακτικά εμβόλια. Είναι αυτά τα οποία θα πρέπει η ιατρική κοινότητα διαρκώς να προπαγανδίσει και διαρκώς να εμένει. Ποτέ δεν θέλουμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας που θα μπορούσε να έχει προκυφθεί με ένα εμβολιασμό. Και είπα και προηγουμένως ότι τα εμβόλια αυτά αφορούν νεαρά κορίτσια και νεαρά αγόρια. Έχουμε όμως και εμβόλια θεραπευτικά. Ποια είναι τα εμβόλια αυτά? Είναι DNA εμβόλια, είναι mRNA εμβόλια, είναι διάφορα πεπτίδια. Είναι εμβόλια βασιζόμενα σε παθογόνα, δηλαδή εμβόλια τα οποία έχουν φτιαχτεί με ένα κοινό παθογόνο όπως είναι η ληστέρια και θα πω αργότερα για αυτήν. Αλλά ξέχωρα από τα εμβόλια, όσον αφορά την ανοσοθεραπεία, έχουμε και τις διάφορες κυταρικές θεραπείες που και αυτές φαίνεται να αποκτούν διαρκώς ένα πιο σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Πάμε τώρα στα DNA εμβόλια. Στην ουσία τι γίνεται? Έχουμε φτιάξει ένα πλασμίδιο, ένα πλασμιδικό DNA, το οποίο αποκωδικοποιεί ένα ή περισσότερα αντιγόνα. Πρακτικά μας ενδιαφέρουν τα ογκογονίδια εκείνα τα οποία αφορούν τον HPV. Εν προκειμένου, στα DNA εμβόλια έχουν χρησιμοποιηθεί τα ογκογονίδια Ε6 και Ε7. Όμως, αυτή η αλληλουχία θα πρέπει λίγο να τροποποιηθεί. Για ποιο λόγο? Για να μην μπορέσουν οι αποκωδικοποιημένες πρωτεΐνες να εξασκήσουν την ογκογόνο δράση την οποία είχαμε δείξει στην αρχή και βγαίνουν αυτές. Είναι η σύνδεση με το P53 ή την πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος. Με άλλα λόγια, φτιάχνουμε λίγο τροποποιημένη την πρωτεΐνη ώστε να μην κάνει ογκογόνο, ώστε να μην έχει ογκογόνο ρόλο, δηλαδή να μην μπορεί να συνδέεται με το P53 ή με την πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος. Επίσης, το πλασμίδιο έχει έναν ευκαριωτικό υποκινητή, ενώ είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το συνολικό DNA δράσαν άνοσο διακριτικό. Είναι αυτό που λέμε adjuvant στην άνοσοθεραπεία. Και στο σχήμα βλέπετε ακριβώς αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε με ένα DNA εμβόλιο το οποίο περιέχει μέσα την αλληλουχία του Ε6 και του Ε7. Πάνω βλέπουμε ότι το DNA λειτουργεί σαν άνοσο διακριτικό και κάτω έχουμε την απαγωγή της ανοσίας, η οποία είναι και κυταρική και χημική ανοσία. Και αν αυτό φαντάζεστε ότι ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, ερχόμαστε στο 2016 και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Lancet και η οποία τι ήταν? Χορηγήθηκε το εμβόλιο VGX-300, είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιείχε τα γονίδια Ε6 και Ε7 των τύπων 16 και 18 του HPV και χορηγήθηκε το εμβόλιο αυτό σε άρρωστες με ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία 2 ή 3. Ήταν λοιπόν μια μελέτη τυχιοποιημένη και η μελέτη αυτή έδειξε τα εξής. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η υποστροφή μιας υψηλόβαθμης βλάβης σε χαμηλόβαθμη ή ακόμα καλύτερα να γίνει το επιθύλιο φυσιολογικό. Ένα δευτερεύον καταληκτικό σημείο ήταν τα προηγούμενα, αλλά επίσης υπάρχει και κάθαρση από τον HPV. Και με το εμβόλιο, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο επιτεύχθηκε σε ένα ποσοστό 49,5%, ενώ στην ομάδα μελέγχου, η οποία δεν πήρε το εμβόλιο αυτό, αλλά πήρε ένα εικονικό φάρμακο, τούτο ήταν 30,6% και η διαφορά ήταν εξαιρετικά στατιστικά σημαντική. Όσον αφορά το δευτερεύον καταληκτικό σημείο, τα ίδια πράγματα. Είχαμε 40,2% υποστροφή και κάθαρση του HPV στο 40,2% των ασθενών, ενώ στην ομάδα ελέγχου μόλις το 14,3% και η διαφορά αυτή ξαναυπήρξε πάλι στατιστικά σημαντική. Άρα, λέμε από τη μελέτη αυτή ότι έχουμε ένα όπλο το οποίο είναι εμβολιασμός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε υποστροφή όχι των καρκινικών βλαβών, αλλά των υψηλόβαθμων βλαβών και να τις υποστρέψει σε χαμηλόβαθμες ή ακόμα καλύτερα να κάνει το επιθύλιο φυσιολογικό και να καθάρει τον HPV από τα κύτταρα αυτά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εμβόλιο, το οποίο πριν μερικά χρόνια είχε δώσει πολύ μεγάλες υποσχέσεις στη χρήση του, αλλά φαίνεται ότι οι εξελίξεις σε όλο το πεδίο της ανοσοθεραπείας μάλλον φαίνεται να το υπερβαίνουν.
και ήταν το εμβόλιο της ληστέριας. Να θυμίσω ότι η ληστέρια μονοκυτογόνος είναι ένα παθογόνο το οποίο αφορά τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν κατασκευάστηκε ένα πλασμίδιο το οποίο περιείχε μεταξύ των άλλων και το γονίδιο του ε7. Όχι μόνο όμως αυτό, είχε μέσα και ένα μεταγραφικό παράγοντα. Για ποιο λόγο? Διότι το πλασμίδιο αυτό οδηγήθηκε να διαμολύνει ληστέριες οι οποίες εστερούνται του μεταγραφικού αυτού παράγοντα, επομένως δεν μπορούσε να γίνει να η ληστέρια να πολλαπλασιαστεί in vivo. Βάζοντας το πλασμίδιο αυτό με το γονίδιο του ε7 και τον μεταγραφικό παράγοντα που λέγεται PRF-α, τότε υπήρξε η δυνατότητα στις μεταλλαγμένες ληστέριες ξανά να μπορούν να πολλαπλασιάσονται in vivo. Και αυτή ακριβώς η βιολογική κατασκευή οδήγησε σε ένα καταράκτη φαινομένων, ο οποίος ήταν ο εξής. Μετά την χορήγηση του βακτηρίου, το οποίο ήταν διαμολυσμένο, όπως είπαμε, το πλασμίδιο αυτό, οι τροποποιημένες ληστέριες μπήκαν στην κυκλοφορία, φαγοκυταρώθηκαν και συνέχεια άρχισαν να παρουσιάζονται από τα αντιγόνο παρουσιαστικά κύτταρα. Να θυμίσω ότι η ληστέρια έχει μια πρωτεΐνη η οποία διασπά τα φαγοσώματα, είναι η λεγόμενη ληστεριολυσίνη όμικρον, και με αποτέλεσμα, μετά από τα φαγοσώματα και τη διάσπασή τους, οι ληστέριες να απομονώνονται στο κυτοσόλιο. Το αποτέλεσμα της έκφρασης του πλασμιδίου αυτού ήταν να δημιουργηθούν πολλαπλά δίγραφα της πρωτεΐνης σύνδεξης, που ήταν το μόριο της ληστεριολυσίνης όμικρον, αλλά επίσης και το μόριο της πρωτεΐνης ε7 του HPV, το οποίο ακολούθως πήγαινε να διασπαστεί στο πρωτεάσωμα. Το αποτέλεσμα των δράσεων αυτών ήταν να δημιουργούνται πολλαπλά πεπτίδια τα οποία είχαν αναφορά το ε7 και είχαν υψηλή ανισογονικότητα. Ερχόταν συνέχεια η αντιγανοπαρουσίαση και έτσι δημιουργούνται κυταροτοξικά τάφλια εμφοκύτταρα τα οποία εξασκούσαν αντικακινική δράση. Και εάν θεωρούμε ότι το εμβόλιο αυτό είναι πάλι σφαίρα της φαντασίας, υπήρξαν μελέτες οι οποίες είχαν αποδείξει τότε την θεραπευτική της δυνατότητα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η μελέτη της GOG, η οποία είχε χορηγήσει το εμβόλιο αυτό σε γυναίκες που προηγουμένως είχαν προθεραπευθεί έντονα για μεταστατικό καρκίνο τραχείου της μήτρας, και έδωσε η χορήγηση του εμβολίου αυτού στις γυναίκες αυτές μια πιθανότητα ετήσιας επιβίωσης 38%, η οποία είναι υψηλότερη από όλες τις άλλες μέχρι τότε πρωταθλήσεις θεραπευτικές επιλογές. Και στη διαφάνεια αυτή βλέπετε το αποτέλεσμα του εμβολιασμού αυτού σε μία γυναίκα, η οποία αριστερά το 2006 είχε διαγνωστεί με ένα πλακώδες καρκίνωμα του τραχείου της μήτρας, το 2007 υποβλήθηκε σε ριζική υστερεκτομή, το 2014 η γυναίκα αυτή έκανε μια επιλογική υποτροπή, η οποία αντιμετωπίστηκε με χημεθεραπεία και μπεβασίζουμαμ, και την ακρίβεια πήρε παγκλιταξέλη, καρβοπλατίνη και μπεβασίζουμαμ, και επίσης ακολούθησε και πυρική ακτινοβολία, την οποία δεν την είχε πάρει προηγουμένως. Εμφανίστηκε περίπου 6 μήνες μετά συστηματική υποτροπή και τον Ιούνιο του 2015, δηλαδή 1,5 περίπου χρόνο από τη διάγνωση της υποτροπής, η γυναίκα εμβολιάστηκε. Μέχρι το 2016 υπήρχε μια σταδιακή διαρκής ανταπόκριση στο εμβόλιο όσον αφορά τις βλάβες στόχους, με αποτέλεσμα το 2016 η γυναίκα να είναι σε πλήρη ανταπόκριση, κάτι που είναι πρωτόγνωρο στη θεραπευτική του καρκίνου τραχείου της μήτρας. Ήταν μάλλον πρωτόγνωρο μέχρι τότε. Υπήρξε επίσης μια τυχιοποιημένη μελέτη, γιατί προσπάθησαν να συνδυάσουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου με τον πιο βασικό παράγοντα χημειοθεραπευτικό, τη πλατίνη. Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε πριν από 2 χρόνια και η μελέτη αυτή έδειξε ότι εάν προσθέσουμε στη πλατίνη στον εμβολιασμό, δεν αυξάνεται η αποτελεσματικότητα, άρα το εμβόλιο από μόνο του είναι δραστικό στην υποκατηγορία αυτή των γυναικών. Ερχόμαστε τώρα στο ρόλο της ενισοθεραπείας όσον αφορά τις κυταρικές θεραπείες, και όπως είπα στην αρχή, φαίνεται πως οι κυταρικές θεραπείες αποτελούν ένα άλλο μεγάλο κομμάτι εξέλιξης στην αντιμετώπιση του καρκίνου τραχείου της μήτρας. Πριν από 5 χρόνια δημοσιεύτηκε μια καταπληκτική μελέτη στο Journal of Clinical Oncology και θα δείξω πώς ακριβώς ήταν ο σχεδιασμός της. Στη μελέτη αυτή, η οποία περιέλαβε λίγες άρρωστες, δεν υπερβαίνουν τις 10 οι άρρωστες οι οποίες είχαν περιληφθεί στη μελέτη αυτή, έγινε αρχικά βιοψία του όγκου και συνέχεια αναπτύχθηκαν
ογκοδιθητικά λεμφοκύτταρα, τα οποία απονομώθηκαν από τη βιοψία του όγκου, τα οποία συγκαλλιεργήθηκαν με αυτόλογα πάλι δεντρικά κύτταρα, τα οποία είχαν φορτιστεί με τις πρωτεΐνες ε6 και ε7. Ακολούθησε επιλογή των ογκοδιθητικών κυττάρων, τα οποία είχαν θετικότητα για τον ε6 και ε7. Η επιλογή αυτή συνέχεια ακολουθήθηκε από ανάπτυξη in vitro των κυττάρων αυτών, τα οποία επιστράφηκαν στους αρρώστους, αφού προηγουμένως είχε γίνει μια σχετική λεμφοκαταστροφή με χημειοθεραπεία, για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό το μόσχευμα. Και στη μελέτη αυτή, η οποία όπως είπαμε περιέλαβε 9 αρρώστους, διαπιστώθηκαν 2 πλήρες ανταποκρίσεις και 1 μερική ανταπόκριση, δηλαδή είχαμε αντικειμενικές ανταποκρίσεις σε ένα ποσοστό 33%, και αυτό κάτι εξαιρετικά πρωτόγνωρο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχείου της μήτρας. Προχωρώντας στην ανοσοθεραπεία, θα αναφερθώ τώρα στους λεγόμενους αναστολής των σημείων ελέγχου της ανόσου απαντήσεως. Να θυμίσω πάλι, το 2018 το βραβείο Νόμπελ πήγε στους 2 κύριους ερευνητές, οι οποίοι έδειξαν την οδό CTLA-4 και την οδό PD-1-PDL-1, που ήταν ο Αμερικανός James Allison και ο Ιαπωνέζος Τασούκο Χόντζο. Να θυμίσω επίσης ότι το CTLA-4 είναι ένα μόριο αναστατικό της λειτουργίας των τάφλων φωκυτάρων και εκφράζεται πάνω στην επιφάνειά του, και εάν αυτό το μόριο συνδεθεί με ένα συνδέτη από ένα κύτταρο που είναι είτε αντιγνωμοπαρουσιαστικό είτε κάποιο άλλο κύτταρο, είναι τα μόρια αυτά, το B71 και το B72, τότε οδηγούμεθα σε απενεργοποίηση του ενεργοποιημένου τάφλου φωκυτάρου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτό να εξασκεί αντικαρκινική δράση. Ερχόμαστε εμείς τώρα με μονοκλονικά αντισώματα και μπλοκάρουμε το μόριο CTL4, με αποτέλεσμα να παραμένει ενεργό το ΤΑΦ λεμφοκύτταρο και να εξασκεί την αντικαρκινική δράση. Ανάλογα, αλλά μέσα από διαφορετικές οδούς, είναι και η επόμενη οδός σηματοδότησης, δηλαδή είναι η σύνδεση του PD1 υποδοχέα που βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια του ΤΑΦ λεμφοκυτάρου, με ένα αντίστοιχο συνδέτη, το PDL1, που βρίσκεται στην επιφάνεια, παραδείγματος χάρη, ενός νεοπλασματικού κυττάρου, και έτσι απενεργοποιείται το ενεργοποιημένο ΤΑΦ λεμφοκύτταρο. Έρχομαστε πάλι εμείς τώρα με μονοκλονικά αντισώματα, μπλοκάρουμε τη δράση της πρωτεΐνης PD1, που είναι η πρωτεΐνη του προγραμματισμένου κυταρικού θανάτου 1, με αποτέλεσμα το ΤΑΦ λεμφοκύτταρο να παραμένει δραστικό και να εξασκεί την αντικαρκινική του δράση. Και εδώ βλέπετε μια σειρά μονοκλονικών αντισωμάτων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί έναντι του CTLA-4, έναντι της πρωτεΐνης PD1, αλλά και του συνδέτη της. Και όλα αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα έχουν δοκιμαστεί και βρίσκονται στη σημερινή καθημερινή κλινική πράξη, όχι φυσικά για τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας, αλλά για άλλες ενδείξεις. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι όταν μιλάει κανείς για νοσοθεραπεία σε ένα νεόπλασμα είναι η αντιγονικότητα του νεοπλάσματος αυτού, με την έννοια της έκφρασης των λεγόμενων νεοαντιγόνων. Ο καρκίνος του τραχείου της μήτρας ανήκει στα νεοπλάσματα εκείνα, τα οποία έχουν μια κανονική έκφραση νεοαντιγόνων, δηλαδή δεν ανήκει σε αυτά τα οποία δεν εκφράσουν παρά ελάχιστα νεοαντιγόνα και λέγονται ψυχριόγκοι, ή εκφράζουν πολλά αντιγόνα, όπως για παράδειγμα το μελάνωμα, και οι όγκοι αυτοί χαρακτηρίζουν την οσολογία σαν θερμιόγκοι. Έχουν λοιπόν μια κανονική έκφραση νεοαντιγόνων. Και μιλώντας για τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία στοχεύουν ακριβώς τα σημεία ελέγχου της ανοσιακής απάντησης, θα ξεκινήσω με τη στόχευση του CTLA-4 με τη μορφή της μονοθεραπείας. Υπήρξε μια μελέτη πριν από 2 χρόνια, η οποία δημοσιεύτηκε στο JAMA Oncology και έδειξε υποσχόμενα αποτελέσματα όταν το μονοκλονικό αυτό αντίσωμα, το ιππιλίμουμαμπ, συνδυάστηκε, χορηγήθηκε σε γυναίκες με μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα καρκίνο, ο οποίος όμως είχε σχέση, ο καρκίνος αυτός του τραχείου της μήτρας, με την HPV λίμωξη. Ερχόμαστε τώρα σε μονοθεραπεία με τις αναστολές PD-1, PD-L1. Υπήρξε πριν από 3 χρόνια μία μελέτη η οποία δοκίμασε το πέμπρολίζουμα σε γυναίκες οι οποίες είχαν θετικό καρκίνο για PD-L1. Η μελέτη αυτή ήταν K-Node-028 και ο σχεδιασμός της ήταν αυτός. Όσες γυναίκες με άτη χορήγηση κάποιων κύκλων πεμπρολίζουμα ήταν με ανταπόκριση, είτε πλήρη είτε μερική, είχαν σταθερό νόσημα, συνέχισαν θεραπεία για 24 μήνες ή μέχρι ότου εμφανιστεί πρόοδος νόσου ή απαράδεκτη τοξικότητα. Αντιθέτως, οι γυναίκες οι οποίες αναγκάστηκαν να διακόψουν
Την ανοσοθεραπεία, είτε λόγω πρόοδου νόσου, είτε λόγω απαράδειξης τοξικότητας, διέκοψαν τον πυρολίσμα και οδηγήθηκαν σε άλλες μορφές θεραπείας. Αξίζει λοιπόν να δείξουμε εδώ πέρα ότι στην ομάδα αυτή των έντονα προθεραπευμένων γυναικών, οι οποίες πήραν μόνο θεραπεία με το μεμπρολίζουμαπ, είχαμε ένα 16,7% των ασθενών οι οποίες έδειξαν μερικές ανταποκρίσεις και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, 38%, οι οποίες έδειξαν μείωση των βλαβών, αλλά όχι στα επίπεδα της μερικής ανταπόκρισης. Δηλαδή, είχαμε το λεγόμενο κλινικό όφελος να υπερβαίνει το ποσοστό του 50%, και αυτό επίσης είναι σαν νούμερο εξαιρετικά ενδιαφέρον στον καρκίνο του τραχείου της μήτρας. Ερχόμαστε σε μια δεύτερη μελέτη που αφορά πάλι το πεμπρολίζουμα. Αυτή ήταν μελέτη φάσος 2. Η προηγούμενη K-Note μελέτη 038 ήταν φάσος 1β. Η μελέτη K-Note 158. Εδώ είχε ένα ξεκάθαρο επίσης σχεδιασμό. Αφορούσε γυναίκες οι οποίες είχαν θετική την έκφραση του συνδέτη της PD-1, της πρωτεΐνης 1, το PD-1 δηλαδή, και η μελέτη αυτή αφορούσε 98 άρρωστες και χορηγήθηκε το μεμπρολίσουμα κάθε 3 εβδομάδες μέχρι ότου παρουσιαστεί απαράδειτη τοξικότητα ή το πολύ μέχρι 2 χρόνια θεραπείας. Τα αποτελέσματα ήταν πάλι πολύ ενδιαφέρουσα. Καταρχήν, και αυτό ήταν θετικό, η πλειονότητα των αρρώστων είχε PD-L1 θετικούς όγκους στο 83% των ασθενών. Είχαμε αντικειμενικές ανταποκρίσεις σε ένα ποσοστό 12,2%. Και είχαμε επίσης τις αντικειμενικές αυτές ανταποκρίσεις πρακτικά σε γυναίκες οι οποίες ήταν PD-L1 θετικοί. Η μέση διάρκεια της ανταπόκρισης δεν έχει επιτευχθεί ακόμα, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενώ παρατηρήθηκε σημαντική τοξικότητα σε ένα ποσοστό το οποίο δεν ξεπερνούσε το 13% των γυναικών. Ένα άλλο πάλι μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο κάνει την ίδια δουλειά με το μεμπρολίζουμα, είναι το νιβόλουμα, και εδώ υπήρξε η μελέτη, η CheckMate 358, η οποία αφορούσε γυναίκες με υποτροπιάζοντα μεταστατικό καρκίνο του τραχείου της μήτρας και όχι μόνο, καρκίνο του κόλπου και καρκίνο του εδίου. Και ο σχεδιασμός, όπως και στην προηγούμενη, και στη μελέτη αυτή διαπιστώσαμε αντικειμενικές ανταποκρίσεις σε όλες τις άρρωστες, σε ένα ποσοστό το οποίο ήταν 21%, όμως οι γυναίκες οι οποίες είχαν καρκίνο τραχείου της μήτρας έδειξαν το μεγαλύτερο ποσοστό ανταποκρίσεων, 26,3%, σε αντίθεση με τις άλλες οι οποίες δεν έδειξαν καμία αντικειμενική ανταπόκριση. Επίσης φάνηκε ότι το ποσοστό ελέγχου της νόσου ξεπερνούσε το 70%. Και η διάρκεια επίσης της ανταπόκρισης δεν είχε ακόμα επιτευχθεί όταν ανακοινωνόντουσαν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάνω κάτω είναι σχετικά παρόμοιο με αυτό που παρουσιάστηκε για το pembrolizumab. Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι τις περισσότερες ανταποκρίσεις ή πρακτικά τις ανταποκρίσεις είχαν οι γυναίκες με PD-L1 θετικούς όγκους. Προχωρώ μιλώντας για την ανοσοθεραπεία σε συνδυασμούς αναστολέων της ανοσο απαντήσεως. Και οι στρατηγικές είναι πολύ επίκυλες. Επιτρέψτε μου, και επειδή το θέμα αυτό είναι πολλά υποσχόμενο και βρίσκεται σε εξέλιξη στα αρχικά του βήματα, να αναφερθώ σε ορισμένες από αυτές. Στο αρχικό μέρος του πίνακα αυτού, της διαφάνειας αυτής, στο α δηλαδή, βλέπετε μια γυναίκα η οποία έχει κάνει μια μετάσταση από τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας. Ερχόμαστε με διάφορους μηχανισμούς, κυρίως προτιμούμε την ακτινοθεραπεία, να αντιμετωπίσουμε τη μετάσταση αυτή. Για ποιο λόγο? Διότι φαίνεται ότι η δόση της ακτινοθεραπείας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο προκαλεί τον λεγόμενο ανοσογενή κυταρικό θάνατο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσετε μεν η μετάσταση, αλλά στην ουσία να βγαίνουν αντιγόνα στην περιφέρεια και αυτά να αποτελούν ελκυστικά σημεία ανοσοθεραπείας. Σε μια δεύτερη φάση, αφού κάνουμε την καταστροφή αυτού του νεοπλάσματος με την ακτινοβολία και σε άλλες μελέτες έχουν δοκιμαστεί και άλλες τοπικές θεραπείες, όπως είναι η κρυοαφαίρεση, η κρυοκαταστροφή δηλαδή, κλπ. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς λίγο καιρό μετά να δώσουμε έναν αστολέα της ανοσιακής απάντησης. Μια άλλη στρατηγική είναι να πάρουμε πάλι βιοψία από τη μετάσταση, να εντοπίσουμε τα δυνητικά παθογόνα και με βάση αυτά, μάλλον λέγεται δηλαδή τα νέα αντιγόνα, και με βάση αυτά να δημιουργήσουμε ένα συνθετικό εμβόλιο, σαν αυτά που δείξαμε προηγουμένως.
Άρα δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα RNA ή DNA εμβόλιο ή ένα πεπτίδιο. Ερχόμαστε πάλι συνέχεια να εμβολιάσουμε την άρρωστη συγχορηγώντας τους αναστολείς της ανοσιακής απάντησης. Και τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι που πιστεύω πάρα πολύ στην εξέλιξή της στο μέλλον είναι η λεγόμενη κυταρική θεραπεία. Την δείξαμε προηγουμένως με τον ίδιο πάλι τρόπο. Παίρνουμε ένα κομμάτι από τον όγκο, καλλιεργούμε και πολλαπλασιάζουμε τα τάφλα εμφοκύτταρα, τα ειδικά πλέον τάφλα εμφοκύτταρα, και τα επανεχείουμε ενδεχομένως με τη συγχορήγηση παραγόντων οι οποίοι αναστέλουν εκλεκτικά τον ανοσιακό κύκλο. Και αν νομίζετε ότι όλα αυτά είναι science fiction, επιτρέψτε μου να σας δείξω ποιες είναι οι σημαντικότερες. Δεν θα κάνω αναφορά σε αυτές. Απλώς θα δείτε έναν σημαντικό αριθμό μελετών οι οποίες τρέχουν τώρα. Δοκιμάζονται πολυάριθμοι παράγοντες στην νοσοθεραπεία. Κλείνοντας λοιπόν την ομιλία μου, θα οδηγηθούμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Σήμερα η state of the art θεραπεία, η συστηματική του προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του τραχείου της μήτρας, είναι ο συνδυασμός πακλιταξέλης σισπλατίνης ή καρβοπλατίνας μαζί με μπεβασίζουμαπ. Ξέρουμε πια σήμερα ότι η προσθήκη του μονοκλονικού αντισώματος αυξάνει τόσο την επιβίωση μέχρι την πρόοδο της νόσου, όσο και τη συνολική επιβίωση. Όμως από την άλλη μεριά έχουμε και μια σχετική αύξηση ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως είναι η δημιουργία σερικίων, υπέρτασης, υπάρχει επίσης η λευκοματουρία κλπ. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι η προσθήκη του μπεβασίζουμαπ από πλευράς οικονομοτεχνικής 20-πλασιάζει το κόστος της αγωγής. Η αποδεδειγμένη συσχέτιση της HPV λίμωξης με την ανάπτυξη καρκίνου του τραχείου της μήτρας υπογραμμίζει καταρχήν την αναγκαιότητα, τον σπουδαιότερο ρόλο του εμβολιασμού έναντι του HPV. Ξέρουμε επίσης ότι η ιδιαιτερότητα του HPV όσον αφορά τις οικοπροτείνες, κυρίως Ε6 και Ε7, δημιουργούν ένα πολύ πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη άνοσοθεραπείων. Το εμβόλιο της τρομοδομινής ληστέριας είχε δώσει υποσχόμενα αποτελέσματα. Υπήρξαν όμως οι παράλληλες αναπτύξεις άλλων συνδυασμών και κατά κάποιο τρόπο η στρατηγική αυτή όχι μπήκε σε δεύτερη μοίρα, ούτε παραμελήθηκε, αποτελεί ένα κομμάτι της συνολικής μας προσπάθειας. Η μεγαλύτερη σήμερα θεραπευτική προσπάθεια από πλευράς ανοσοθεραπείας έχει επικεντρωθεί στους λεγόμενους αναστολείς των σημείων ελέγχου της ανόσου απαντήσεως με στόχους είτε την BT1, δηλαδή την πρωτεΐνη του κυταρικού θανάτου 1, είτε το συνδέδι της, είτε το CTLA-4. Ενδιαφέρον ιδιαίτερο έχουν οι λεγόμενες κυταρικές θεραπείες με τα αυτόλογα γενετικά τροποποιημένα ογκοδυτικά λεμφοκύτταρα, τα TILs. Σας ευχαριστώ πολύ.